Το Ισλαμικό κράτος είναι μεγαλύτερη απειλή ακόμη και από την Αλ-Κάιντα. Η προέλαση των τζιχαντιστών στο Ιράκ, οι εκατοντάδες δολοφονίες αμάχων και ο βάρβαρος αποκεφαλισμός του James Foley έχουν σημάνει συναγερμό στην Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τσακ Χέιγκελ, έκανε λόγο για έναν νέο, πανίσχυρο εχθρό. Είναι κάτι περισσότερο από μια τρομοκρατική ομάδα. Παντρεύουν την ιδεολογία με μια εξελιγμένη στρατιωτική τακτική. Είναι καλά εκπαιδευμένοι, ενώ έχουν και πολύ ισχυρούς χρηματοδότες. Δεν μοιάζουν με καμία από τις οργανώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Πρέπει να δούμε την κατάσταση με ρεαλισμό και καθαρό μυαλό. Και βεβαίως να ετοιμαζόμαστε. Το State Department ανακοίνωσε ότι περίπου 12.000 ξένοι μαχητές τζιχαντιστές από 50 χώρες έχουν πάει στη Συρία για να πολεμήσουν. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένας μικρός αριθμός Αμερικανών.